Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, με τρίτο κρούσμα μια γυναίκα στην Αθήνα, η οποία είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία. Στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων της χώρας. Όλο ένα και αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Θετική στον ιό διαγνώστηκε η γυναίκα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στην Ιταλία και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο αναφορά στην Αθήνα. Την ανακοίνωση έκανε ο Σωτήρης Τσιόδρας, επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας, σε έκτακτη ενημέρωση. Σύμφωνα με τον κύριο Τσιόδρα, πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα η οποία είχε ταξιδέψει σε πληττόμενη περιοχή της Ιταλίας. Όπως ανέφερε, η γυναίκα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες επικαλούμενος προσωπικά δεδομένα. Είναι καλά στην υγεία της, είπε απλώς ο κύριος Τσιόδρας. Απευθυνόμενος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο κύριος Τσιόδρας ζήτησε αρχικά τη βοήθειά του ώστε ο κόσμος να μην ανησυχεί για λάθος λόγους. Εξακολουθούμε να μιλάμε για μία νόσο η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι ήπια και δεν μεταδίδεται όταν τηρούμε σωστά τους κανόνες υγιεινής, σημείωσε. Το περιστατικό αυτό έρχεται αμέσως μετά το δεύτερο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα, το οποίο αποτέλεσε το 9χρονο παιδί της 38χρονης, η οποία ήταν και το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα. Το παιδί της 38χρονης, η οποία διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό, πήγε κανονικά τη Δευτέρα και την Τρίτη στο σχολείο του, αλλά δεν πήγε την Τετάρτη, γεγονός που ανησυχεί τις αρχές για την έκταση που μπορεί να λάβει το θέμα. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και η μητέρα του σε απομόνωση. Το παιδί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε καλή κατάσταση, όπως και η μητέρα του, με ήπια συμπτώματα. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ακυρώνονται οι εκδηλώσεις για το καρναβάλι σε όλη τη χώρα. Με βάση τις συστάσεις και οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες, δηλαδή τους ειδικούς, επιδημιολόγους, λοιμοξιολόγους, τους καθηγητές που συμβολιζόμαστε καθημερινά. Και στο πλαίσιο της γενικότερης προστασίας του πληθυσμού, με γνώμονα τη δημόσια υγεία, αποφασίζουμε τη ματέωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι σε όλη την Ελλάδα, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υποχώρησαν σήμερα το πρωί από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου τα ΜΑΤ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει έκκληση σε όλους όσους αντιδρούν στις νέες δομές φιλοξενίας να ρίξουν τους τόνους. Αποσύρονται οι αστυνομικές δυνάμεις από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου τις προηγούμενες ημέρες σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις με τους κατοίκους, καθώς, όπως είπε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η πρώτη φάση του κυβερνητικού σχεδίου για την κατασκευή των κλειστών δομών έχει ολοκληρωθεί στη Μυτιλίνη και την Πέμπτη ολοκληρώνεται στη Χίο. Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν έχουν κάποιο λόγο να είναι πλέον εκεί και επιστρέφουν στις βάσεις τους. Κάποιες από αυτές που ήταν ενίσχυση θα επιστρέψουν στην Αθήνα και οι περισσότερες θα μείνουν στην περιοχή, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέλιος Πέτσας. Σήμερα το πρωί στις 10.30 πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Σταπφούς της Μυτιλίνης συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην κρατική βία και καταστολή, σύμφωνα με τους διαδηλωτές. Από τη Λέσβο, κλούβες και δημιουργίες των ΜΑΤ αποχώρησαν στις 9 το πρωί. Η αναχώρηση έγινε από τη Μυτιλίνη με το πλοίον ίσως Ρόδος, το οποίο εκτάκτος δρομολογήθηκε προκειμένου να μεταφέρει από τη Μυτιλίνη τις αστυνομικές δυνάμεις. Στις 12 το μεσημέρι το ίδιο πλοίο παρέλαβε από τη Χίο τις αντίστοιχες δυνάμεις. Στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου άρχισαν να κατασκευάζονται νέες σύγχρονες δομές για να κλείσουν οι παλιές προβληματικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι νέες δομές βρίσκονται πολύ μακριά από αστικούς ιστούς. Είναι απολύτως ελεγχόμενες. Και εκεί θα εξετάζονται ταχύτατα αιτήσεις ασύλου και από εκεί όσοι δεν το δικαιούνται θα επιστρέφουν στις χώρες προέλευσης. Στο βαθμό που ο κύριος Μητσοτάκης εγκαταλείψει την αδιέξοδη επιλογή του αυταρχισμού και της βίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση είναι έτοιμος να βάλει πλάτη για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κοφτερίδης Διαμαντής, αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Κοφτερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Αλυδάκη. Κύριε Κοφτερίδη, 3 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Ελλάδα. Ψυχραιμία όμως πάνω απ' όλα, σωστά? Βέβαια. Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες ώστε να προστατευτούν από τον ιό? Νομίζω ότι αυτά και τις προηγούμενες μέρες έχουν υποθεί και πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, αποφεύγοντας ταξίδια σε περιοχές
οι οποίες είναι όπου υπάρχει υψηλή μετάδοση της νόσου, όπως είναι η Κίνα, είναι η Ιταλία, είναι το Ιράν, είναι επίσης η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα. Το δεύτερο είναι ότι αν έχουμε συμπτώματα τα οποία θυμίζουν, έχουμε επισκεφτεί μια τέτοια χώρα και έχουμε συμπτώματα, πρέπει να έρθουμε αμέσως σε επαφή με το ΕΟΔΗ και με το γιατρό μας και με κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μας κατευθύνει σωστά ώστε να ελεγχθούμε. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι κανόνες προσωπικής υγιεινής όσο μπορούμε περισσότερο. Αν είμαστε άρρωστοι και μπήκουμε, καλό είναι να βάζουμε ένα χαρτομάτιλο ή τον αγκώνα μας μπροστά. Εάν έχουμε πυρετό και δεν αισθανόμαστε καλά, καλό είναι να παραμείνουμε στο σπίτι μας. Ας παραμείνουμε και αν έχουμε κίνδυνο υψηλό να είμαστε φορείς ή να νοσούμε από την νόσο, να ενημερώσουμε τον γιατρό μας. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν υποθεί πολλαπλώς αυτές τις μέρες από την τηλεόραση, από τα ραδιόφωνα. Ουσιαστικά, κύριε καθηγητά, δεν πρέπει όταν υποψιαστούμε ότι έχουμε κάποια συμπτώματα κορονοϊού να πάμε στο νοσοκομείο. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τον γιατρό μας ή τον ΕΟΔΗ, σωστά, έτσι δεν είναι? Καλό είναι να αποφύγουμε, εκτός και αν η κατάστασή μας δεν είναι πολύ καλή, αλλά εφόσον είμαστε, και γιατί το λέω αυτό, αυτός ο ιός σε ποσοστό πάνω από 90%, τα συμπτώματα που δίνει είναι πολύ ήπια. Είναι ένα κοινό κρυολόγημα. Είναι αυτά που περνάμε κάθε χρόνο, τα κρυολογήματα, τα οποία τα περνάμε στο σπίτι μας χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο από το να πίνουμε παυσίπονα όπως συντεπών και αντιπυρετικά και υγρά. Εάν λοιπόν κάποιος νιώθει ότι είναι απλώς κρυωμένος και έχει κίνδυνο να έχει αυτό το νόσημα, έχει δηλαδή επισκεφτεί κάποια χώρα ή έχει έρθει σε επαφή με άνθρωπο ο οποίος ενδεχόμενα νοσεί, τότε θα πρέπει να παραμείνει σπίτι του και να ενημερώσει τον γιατρό του ή κάποιο, το νοσοκομείο ή κάποιο, εν πάση περιπτώσει, αρμόδιο που μπορεί να οδηγήσει, ώστε να γίνει ο έλεγχος και να αποφευθεί η μετάδοση του ιού. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κρήτης θεωρείται ότι είναι έτοιμο να δεχτεί ένα ενδεχόμενο κρούσμα κορονοϊού και να το αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, έχουν γίνει από ανθρώπους έμπειρους, έτσι, έχουν πάρθει όλα τα μέτρα. Δεν συμμετέχω εγώ σε αυτή τη διαδικασία της στρατηγικής, αλλά από όσο γνωρίζω και επειδή και στην κλινική μας μέσα έχουν γίνει και ασκήσεις και έχουν, και οι θάλαμοι έχουν ετοιμαστεί, θεωρώ ότι ναι, πρέπει, είναι έτοιμο το Πανεπιστημιακό. Ποιες ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο από τον ιό? Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και οι οποίοι έχουν και άλλα νοσήματα, συνοδά νοσήματα, τα οποία χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι οι καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν σοβαρή νόσο και να καταλήξουν με πνευμονία, ακόμη και στην εντατική ή ακόμη και να πεθάνουν. Κύριε Κοφτερίδη, εδώ να τονίσω κάτι, να το τονίσουμε λίγο αυτό, ότι ο κίνδυνος θνητότητας παραμένει, εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή, ένα ποσοστό κάτω από 2% των ανθρώπων που θα νοσήσουν θα έχουν πολύ σοβαρές επιπλοκές ή θάνατο. Οπότε, συνιστούμε ψυχραιμία και όχι πανικό, ουσιαστικά, όπως έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Ναι. Επειδή τώρα είναι ήρθε στην πόρτα μας, αυτό είναι βέβαια. Πρέπει οι άνθρωποι να είναι ψυχραιμοί. Πραγματικά, πρέπει να αντιμετωπίσουν όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα άλλα τα νοσήματα. Βέβαια, είναι κάτι καινούριο και εμείς ακόμη το μαθαίνουμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αλλά σε γενικές γραμμές ισχύουν αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οπότε, ουσιαστικά τα συμπτώματα που πρέπει να μας υποψιάσουν ότι ίσως νοσούμε από τον κορονοϊό είναι τα κλασικά συμπτώματα μιας κοινής γρίπης. Ακριβώς. Θα έχουμε πυρετό, θα έχουμε βήχα, ίσως και λίγη δύσπνοια καμιά φορά, καταρροή, πονόλαιμο, αυτά όλα τα συμπτώματα που έχουμε συνήθως με τις ιώσεις του χειμώνα. Μάλιστα. Κύριε Κοφτερίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Ψυχραιμία και τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής, όπως μόλις τώρα μας συνέστησε και ο κύριος Κοφτερίδης, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, ζητούν οι ειδικοί από τους πολίτες ως μέτρα προστασίας για την πρόληψη του νέου κορονοϊού. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος, τονίζουν οι ειδικοί. Σε συναγερμό έχουν τεθεί υγειονομικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο μετά την εμφάνιση του νέου κορονοϊού. Απέναντι στον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων τόσο στην Ευρώπη όσο και σε πολλές χώρες, οι αρχές ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού του ιού. Στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου για τη λήψη μέτρων αποφυγής και τον περιορισμό διάδοσης του κορονοϊού προχωράει η κυβέρνηση. Καλεί κανείς
είτε το θεράποντα γιατρό του, το προσωπικό του γιατρό, είτε γραμμές που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, που αντιγράφει το περιστατικό του και παίρνει οδηγίες για το τι θα κάνει. Θα πρέπει να μείνει σπίτι, να απομονωθεί ή να πάει με προγραμματισμένο τρόπο σε κάποιο νοσοκομείο. Γιατί να μην φοβάμαι όταν βλέπουμε, ανοίγουμε το πρωί την τηλεόραση, βλέπουμε ανθρώπους να έχουν μολυνθεί, να έχουν πεθάνει, είναι δίπλα μας, είναι στην Ιταλία, δεν θα έρθει και σε εμάς. Πιστεύω στην κυβέρνηση για αυτά που λέει, ότι είμαστε θωρακισμένοι. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αντιϊκές θεραπείες για τη λίμωξη, συνεπώς οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία απλώς για τα συμπτώματά τους και θα ανακάμψουν μόνοι τους μετά από ένα διάστημα. Η ανάπαυση και η λήψη πολλών υγρών βοηθούν στην αντιμετώπιση της λίμωξης. Δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό, αλλά ήδη ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας του. Επίσης, η Αμερικανική Φαρμακευτική Εταιρεία έκανε γνωστό ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης μιας αντιϊκής θεραπείας. Δεν θα χορηγήσουμε σε πρώτη γραμμή αντιβίωση σε ασθενή ο οποίος έχει κορονοϊό, αλλά θα προλάβουμε τις πιθανές επιπλοκές από βακτηριακή λίμωξη, από δευτερογενή λίμωξη. Οι ειδικοί συνιστούν την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής. Πολύ καλό πλύσιμο των χεριών. Αποφυγή χώρων στους οποίους συναθρίζονται πολλά άτομα. Κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντιλο κατά το βήχα ή το φτέρνισμα. Αποφυγή επαφής με ασθενείς που έχουν συμπτώματα του αναπνευστικού, αερισμό του σπιτιού, του χώρου εργασίας και των σχολικών αιθουσών. Μόνο που μπορούμε να κάνουμε άμεσα, γρήγορα, απλά και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας. Είναι, το λέμε συνέχεια, γινόμαστε κουραστικοί, το ακούμε συνέχεια, ακούγεται απλό, δεν είναι απλό. Ακόμα και στις οργανωμένες δομές, σε χειρουργία, το 60-70% των λοιμώξεων αποφεύγεται μέσω ενός καλού πλησίματος με σαπούνι και νερό. Μεταδίδεται πολύ εύκολα με το βήχα, με σταγονίδια και μεταδίδεται και από ό,τι φαίνεται σταγονίδια μένουν σε κάποιες επιφάνειες, τις οποίες αν χρησιμοποιήσουμε μετά, αν αγγίξουμε και βάλουμε το χέρι μας στο στόμα μας ή ακουμπήσουμε τα μάτια μας ή τη μύτη, μπορεί πάλι να προσβληθούμε. Κατά συνέπεια, ό,τι κάνουμε για την γρήπη. Σε κάθε περίπτωση, ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος, τονίζουν οι ειδικοί που εκτιμούν και σύμφωνα με την πορεία των κρουσμάτων ότι ο κορονοϊός βρίσκεται σε ύφεση. Καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε τη χειρουργική μάσκα, την απλή χειρουργική μάσκα, σε τέτοια μέρη, για παράδειγμα στα αεροδρόμια. Εντάξει, όχι στο δρόμο, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει τέτοιο λόγο. Στα αεροδρόμια όμως καλό είναι να φέρνουμε μια μάσκα. Και να θυμόμαστε ότι τη στιγμή που το χέρι μας ακουμπήσει κάπου και βάλουμε το χέρι μετά κάτω από τη μάσκα, έχουμε ακυρώσει κάθε προστασία την οποία θα μας έδινε ενδεχομένως. Μια ευρείας κλίμακας άσκηση προσομοίωσης και ετοιμότητας για ύποπτο κρούσμα κορονοϊού στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης. Η άσκηση περιελάμβανε την ύπαρξη ύποπτου κρούσματος και την μεταφορά του στο νοσοκομείο αναφοράς, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Κόκκινο συναγερμό στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας για την αντιμετώπιση πιθανού κρούσματος του φωνικού ιού, καθώς και στο νησί μας με την διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης να διοργανώνει ασκήσεις προσομοίωσης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κορονοϊού στην Κρήτη. Ειδικότερα με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται επιποδός, πραγματοποιήθηκε άσκηση προσομοίωσης στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον αερολιμένα Νίκος Καζαντζάκης για την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών κορονοϊού στην Κρήτη. Μια προγραμματισμένη άσκηση η οποία έχει σκοπό να διαπιστώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο του προσωπικού του ΕΚΑΒ όσο και του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην διακομιδή και διαχείριση ύποπτων περιστατικών του κορονοϊού. Έχουμε επιλέξει το σενάριο αυτό να περιλαμβάνει και το αεροδρόμιο, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το ΕΚΑΒ καταρχήν σε συνεργασία τόσο με τις υπηρεσίες του αεροδρομίου όσο και με την αεροπορική εταιρεία για να μπορέσει με ασφάλεια να διαχειριστεί καταρχήν τα περιστατικά τα οποία είναι ύποπτα για τον κορονοϊό. Η άσκηση ετοιμότητας διενεργήθηκε ομαλά, δεν υπήρξαν προβλήματα και ακολουθήθηκε το σενάριο έτσι όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί. Στο αεροσκάφος πλησιάζουν το ΕΚΑΒ με τα πληρώματά τους να έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Πλήρωμα του αεροσκάφους ενημερώνει τον πύργο ελέγχου και ο πύργος ελέγχου στη συνέχεια το αερογειονομείο. Ενημερώνεται το ΕΚΑΒ, ενημερώνεται το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ. Ενημερώνουμε τον ΕΟΔΗ, όπου εδώ πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω με την ευκαιρία σε όλους ότι ο ΕΟΔΗ
είναι η καθήλυν αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των συγκεκριμένων συμβάντων και της συγκεκριμένης κατάστασης. Όλοι οι προβλεπόμενοι μηχανισμοί διακομιδής και αντιμετώπισης των ύποπτων περιστατικών κορονοϊού είναι σε συναγερμό. Τα δύο ύποπτα κρούσματα διακομίζονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό παραλαμβάνουν τους ασθενείς με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των κρουσμάτων να είναι σε εφαρμογή. Αυτό το οποίο επιβεβαίωσαμε είναι ότι είναι άρτια εκπαιδευμένο το προσωπικό του νοσοκομείου αναφοράς, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο και ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι ακολουθούνται όλες οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί στην Κρήτη κάποιο κρούσμα. Όχι, δεν έχουμε κρούσμα. Υπάρχουν κάποια πιθανά στη χώρα τα οποία δεν έχουν ταυτοποιηθεί και διενεργούνται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες βάσει του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, όλος ο μηχανισμός της Κρήτης είναι σε ετοιμότητα, καθώς η χώρα έχει ήδη τον πρώτο ασθενή της. Είναι ό,τι χειρότερο τέτοιες στιγμές να κινδυνολογούμε. Η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία και αυτό κάνουμε. Σε θάλαμο αρνητικής πίεσης διαθέτουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 4 θαλάμους στην μονάδα και έναν εξωτερικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει σχέδιο ετοιμότητας όπου μπορούν, εφόσον έχουμε πολύ αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, να απομονωθούν ολόκληρα τμήματα κλινικών για να μπορούν να φιλοξενήσουν τους ασθενείς. Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Ριγάκης Ζαχαρίας, πρόεδρος ΕΛΜΕ Ηρακλείου, με τον οποίο θα συζητήσουμε για την εκδήλωση που θα λάβει χώρα στο Πολύκεντρο Νεολαίας και θα έχει στο επίκεντρο το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Κύριε Ριγάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Ριγάκη. Να μας πείτε δύο λόγια για την εκδήλωση. Ναι, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7, να πούμε, στο Πολύκεντρο Νεολαίας, με θέμα το ρόλο του Δημόσιου Πανεπιστημίου σήμερα. Και ομιλητές θα είναι ο κύριος Κατσαράκης Νίκος, ο οποίος είναι ο πρίτανης του νέου ιδρυθέντος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Και θέμα θα έχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η ίδρυση, ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του και το όραμά του. Και ο κύριος Παυλίδης Μιχάλης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρόεδρος του βιολογικού τμήματος. Και θέμα του θα είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε έναν κόσμο που αλλάζει, προκλήσεις και προοπτικές. Να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή είναι στο πλαίσιο μιας σειράς εκδηλώσεων που κάνουμε σαν ΕΛΜΕ Ηρακλείου από τον Οκτώβρη, με θέματα φλέγοντα, κοινωνικά ζητήματα τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθούν, να θυχτούν, να αναλυθούν. Καλούμε όλο τον κόσμο, τους μαθητές μας, τους γονείς, τους πολίτες. Είναι ανοιχτές εκδηλώσεις, όπως και αυτή που θα γίνει σήμερα. Και θεωρούμε ότι μέσα από το διάλογο, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, θα δημιουργήσουμε για τις προϋποθέσεις, ώστε να δώσουμε όσο το δυνατόν λύσεις ή να βρούμε μέσα μας λύσεις για ζητήματα και θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας σήμερα. Πώς βλέπετε από τη δική σας σκοπιά το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι καταξιωμένο χρόνια τώρα. Άλλωστε και οι δείκτες όλοι αυτό δείχνουν. Δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν και πάνε να το απαξιώσουν, ειδικά με αποφάσεις που παίρνονται σήμερα, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες πραγματικά και τραγικές όσον αφορά τις συνέπειες που πρόκειται να έχουν. Αλλά νομίζω ότι η ίδια κοινωνία θα δώσει μια ηχηρή απάντηση, ούτως ώστε το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, το οποίο τιμάει τη χώρα, νομίζουμε, χρόνια τώρα, ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι ανοιχτό σε ολόκληρη την κοινωνία, χωρίς ταξικούς φραγμούς και ταξικά πρόσημα, θα συνεχίσει να υπάρχει, να επιτελεί το ρόλο του και να βγάζει άξιους επιστήμονες, οι οποίοι θα κάνουν περήφανοι και εμάς αλλά και διεθνώς στη χώρα μας, γιατί ξέρουμε πραγματικά ότι ο Έλληνας επιστήμονας διαπρέπει στο εξωτερικό χρόνια τώρα αλλά και στο εσωτερικό, και αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να κάνει. Ετοιμάζεται τον πίνακα με τα εκπαιδευτικά κενά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ώστε να τον στείλετε στο Υπουργείο Παιδείας. Πόσα είναι αυτά τα κενά και τι προβλέπετε? Σήμερα έγινε η καταμέτρηση των κενών που θα δοθούν στο Υπουργείο, στην Γενική Αγωγή. Προχθές κάναμε στην Ειδική. Τα κενά είναι ειδική, τα οργανικά κενά, τα πλήρη κενά, αυτά που στέλνουμε, είναι στα 220 Γενική και Ειδική Αγωγή, 114 και 106 κενά. Φανταστείτε όμως ότι πέρα από αυτά τα κενά, νομίζω ότι ο αριθμός των φετινών αναπληρωτών στο νομό Ηρακλείου, ο οποίος έφτασε τους 600, δείχνει το πραγματικό μέγεθος της τραγικής κατάστασης η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σχολείο σήμερα.
Περιμένουμε λύσεις, περιμένουμε διορισμούς. Έχουμε φτάσει στον 11ο χρόνο αδιοριστίας. Ένα τραγικό νούμερο, το οποίο νομίζω ότι από μόνο του καταλαβαίνει κανείς, αν το ακούσει, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσπαθούμε να κρατήσουμε εν ζωή το ελληνικό δημόσιο σχολείο σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, τεράστιες ευθύνες τους, και να πράξουν τα δέοντα, ούτως ώστε να συνεχίσει το δημόσιο σχολείο να επιτελεί το ρόλο του για τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Κύριε Ριγάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γεδάκη. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε σήμερα η σωρός του Κώστα Βουτσά από τις 9 το πρωί ως και πριν λίγο στο παρικλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από τις 9 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα της 5ης η σωρός του Κώστα Βουτσά στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή 28 Δευτέρου στις 11 π.μ., ψάλθηκε η εξώδιος ακολουθία του αγαπημένου ηθοποιού στην Μητρόπολη Αθηνών. Ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε την παραχώρηση τιμής ένεκιν τάφου στο πρώτο νεκροταφείο στην οικογένεια του Κώστα Βουτσά σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για την τεράστια προσφορά του αγαπημένου ηθοποιού στην τέχνη και τον πολιτισμό. Επιθυμία της οικογένειας του Κώστα Βουτσά, όπως έκανε γνωστό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν κάποιος επιθυμεί να κάνει δωρεά εις μνήμην Κώστα Βουτσά, ας προτιμήσει τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, γιατί ο Κώστας αγαπούσε τη ζωή, ή τη Μέριμνα Εταιρεία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, γιατί αγαπούσε τα παιδιά. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Τουρκία ανακατέλαβαν την Σαρακέ, πόλη που θεωρείται νευραλγικό σημείο για τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου, ο οποίος είναι επίσης νεκρός σε εργοστάσιο πασίγνωστης της εταιρείας μπύρας στο Μιλγουόκι των Ηνωμένων Πολιτειών. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυρά μέσα στις εγκαταστάσεις γνωστής στις Ηνωμένες Πολιτείες εταιρείας παραγωγής μπύρας με έδρα την πόλη Μιλγουόκι στο βόρειο τμήμα της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο δράστης, ενημέρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μακελιό διέπραξε υπάλληλος επιχείρησης που είχε μόλις πληροφορηθεί την απόλυσή του. Πάνω από 1.000 άνθρωποι βρίσκονταν στο εργοστάσιο και τις διοικητικές υπηρεσίες της Molson Coors νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο ένοπλος 51 ετών άνοιξε πυρ πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του, ενημέρωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο αρχηγός της αστυνομίας του Μιλγουόκι, ο Αλφόνσο Μοράλες. 5 άνθρωποι, όλοι τους υπάλληλοι της Molson Coors, έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες του. Σύμφωνα με την αστυνομία, πέρα από τους 5 ανθρώπους που σκοτώθηκαν, δεν υπάρχουν τραυματίες. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο δράστης του μακελιού είχε απολυθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα από την υποτοπία που παράγει τις μπύρες Coors και Miller και φόραγε ακόμα την φόρμα εργασίας της εταιρείας. Η υποτοπία που πρόσφατα μετέφερε τη φορολογική της έδρα από τον Denver στο Σικάγο πρόσθεσε πως συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές στην έρευνα που διενεργείται. Δεκάδες ασθενοφόρα, περιπολικά και ισχυρή δύναμη βαριά οπλισμένων αστυνομικών έσπευσαν στο εργοστάσιο και κατέγραψαν πλάνα που μεταδόθηκαν από τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα. Πολλά σχολικά ιδρύματα γύρω από τον χώρο της υποτοπίας κλείδωσαν τις πόρτες τους, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο που ενεργοποιείται σε περιπτώσεις επιθέσεων με την χρήση πυροβόλων όπλων. Η νομοθεσία για την οπλοκατοχή και την οπλοφορία των Αμερικανών είναι ούτως ή άλλως ένα από τα ζητήματα που απασχολούν την προεκλογική εκστρατεία, καθώς οι σφαγές του είδους δεν σταματούν να επαναλαμβάνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύρια αντικαθεστωτικοί με την υποστήριξη του τουρκικού στρατού ανακατέλαβαν τη στρατηγική σημασία πόλη Σαρακέμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατόλου. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική ήττα για τον Συριακό στρατό, ο οποίος το τελευταίο διάστημα με την βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας είχε επιτύχει αλλεπάλληλες νίκες στην επαρχία Ιντλίμπ και τομείς που την περιβάλλουν. Στην Σαρακέμπ διασταυρώνονται δύο βασικοί οδικοί άξονες. Η πόλη θεωρείται νευραλγικό σημείο. Στα αθλητικά νέα, με 2 απουσίες θα παραταχθεί όθη απέναντι στη Λαμία για την τελευταία αγωνιστική της Super League, ενώ για το Champions League, Manchester City και Lyon έκαναν το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του θεσμού. Παράλληλα, το Ρέθυμνο ιτήθηκε στις λεπτομέρειες από την ΑΕΚ στο ΟΑΚ. Ο Όφη δίνει το πιο σημαντικό μάτς της σεζόν την ερχόμενη Κυριακή και φυσικά θέλει να ανταποκριθεί προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα play-off. Με νίκη τα καταφέρνει χωρίς να χρειαστεί συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων.
Ο Γιώργος Σίμος δεν υπολογίζει μονάχα στον ανέτοιμο Σακόρ και στον τιμωρημένο Βάζ. Αυτό σημαίνει πως έχει αρκετές επιλογές για τον καταρτισμό των πλάνων του. Για πολλές εβδομάδες ο Ηρακλειώτικος Σύλλογος ταλαιπωρήθηκε από κουρολίγα προβλήματα, όμως πλέον έχουν μειωθεί σημαντικά, δίνοντας ικανοποίηση στο 42χρονο τεχνικό. Την πρώτη νίκη της ιστορίας της μέσα στην Μαδρίτη επί της Ρεάλ πήρε η Manchester City, καθώς μετά από μια τρελή ανατροπή επικράτησε με 2-1 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την φάση των 16 του Champions League. Η Βασίλισσα πήρε το προβάδισμα στο σκορ στο 60 λεπτό, με τον Ίσκο να πετυχαίνει γκολ από την ασίστ του Βινίσιους. Την συνέχεια όμως δεν την περίμενε κανείς. Με τον Ζεσούς να ισοφαρίζει με κεφαλιά στο 78, νικώντας τον αέρα τον Ράμος, για να έρθει ο Στέρλινγκ, ο οποίος είχε μπει σαν αλλαγή στο μάτς λίγο νωρίτερα, στο 82 και να κερδίσει πέναλτι τον Καρβαχάλ, το οποίο εκτέλεσε εύστοχο De Bruyne, φέρνοντας τούμπα το μάτς. Οι γηπεδούχοι μάλιστα ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες, καθώς ο αρχηγός τους Σέρχιο Ράμος, ο οποίος ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των παιχτών με τις περισσότερες συμμετοχές στη διοργάνωση με 124, ξεπερνώντας τον Τζανλουιτζί Μπουφόν να αντικρίζει την απευθείας κόκκινη κάρτα στο 86, γιατί ανέτρεψε τον Ζεσούς, χάνοντας έτσι τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Αγγλία στις 17 Μαρτίου. Στραπάτσο για την Juventus που ιτήθηκε με 1-0 στο Ζερλάν από τη Λιόν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για την φάση των 16 του Champions League και πλέον καλείται να κάνει ανατροπή στο Τωρίνο αν θέλει να συνεχίσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το γκολ του Τουσάρ στο 31 σε μια φάση που ο Ντελίχτ ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου και δεχόταν τις πρώτες βοήθειες έχοντας χτυπήσει σε προηγούμενη φάση διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των Γάλλων οι οποίοι νωρίτερα είχαν προειδοποιήσει έχοντας δοκάρει με κεφαλιά του Μαρσέλο. Ένα από τα συναρπαστικότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν έγινε στο ΆΚΑ με το Ρέθινο να γνωρίζει την ήττα από την ΑΕΚ με 84-83 και ουσιαστικά να αυτοκτονεί στο φινάλε αφού κατάφερε και έφυγε με σκυμμένα κεφάλια το παρκέ. Το Ρέθινο φάνηκε σχεδόν σε όλο τον αγώνα ότι είχε την ευκαιρία να χαλάσει την φιέστα της ΑΕΚ καθώς οι κιτρινόμαυροι πανηγύρισαν με τον κόσμο τους στην κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας και η ομάδα μπήκε με την κούπα στο παρκέ ενώ τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Κώστα Βουτσά γνωστό για τα φύλαθλα αισθήματά του για την Ένωση. Ο Κόνορ Φράνκα που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 25 πόντους και ο Τζος Κάρτερ με 19 πόντους και 7 rebound ήταν οι διακριθέντες για τους Ρεθιμιώτες που ωστόσο παραμένουν χωρίς εκτός έδρας νίκη στην Basket League. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ!